Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος επεισοδίων του καναλιού Civil Lab. Στα επόμενα επεισόδια θα ασχοληθούμε με την επιστήμη και τα φαινόμενα που διέπουν την Γη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γεωλογία και θα αποδομήσουμε τον πλανήτη μας. Η Γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Η ηλικία αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά έχει επιβεβαιωθεί από πολλές έρευνες της ηλικίας των πετρωμάτων τόσο της Γης όσο και της Σελήνης μέσω της μεθόδου ραδιοχρονολόγησης. Ο πλανήτης μας είναι ένας εσωτερικός πλανήτης, δηλαδή εντάσσεται στην ομάδα των 4 πρώτων πλανητών, οι οποίοι έχουν παρόμοια πυκνότητα και βρίσκονται σχετικά κοντά στον ήλιο. Το σχήμα της Γης δεν είναι ιδανικά σφαιρικό, αλλά λόγω της περιστροφής της παρουσιάζει μια πίεση στους πόλους και μια πλάτηση στον ισημερινό, με αποτέλεσμα να αποκαλείται ελλειψοειδές εκπεριστροφής. Το ηλιακό μας σύστημα δημιουργήθηκε βάσει της υπόθεσης του νεφελώματος, κατά το οποίο νέφη αποτελούμενα από αέρια και σκόνη των γνωστών μας χημικών στοιχείων διαταράχθηκαν από κάποιο γεγονός με αποτέλεσμα τη συμπύκνωσή τους. Με τη βαρύτητα να επιδρά πάνω τους, η σκόνη άρχισε να σχηματίζει συμπαγείς μάζες τεράστιας θερμοκρασίας. Μια από αυτές εξελίχθηκε στη Γη μας. Η μελέτη των κατασκευών οποιασδήποτε φύσεως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φύση της Γης. Όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, υπάρχει μια εις βάθος ολιστική θεωρία που διέπει το έδαφος ώστε αυτό να μελετηθεί και να καταστεί ικανό να φέρει τις κατασκευές. Η μελέτη της Γης ξεκινά με το τι συμβαίνει επιφανειακά αλλά και στο εσωτερικό της. Γενικά, η Γη χωρίζεται στο στερεόφυλλο, στον ανώτερο και κατώτερο μανδύα και στον εξωτερικό και εσωτερικό πυρήνα. Ο φλοιός χωρίζεται στον ωκεάνιο που αφορά τον πυθμένα των ωκεανών και τον υπηρωτικό που αφορά τις υπήρους. Ο ωκεάνιος έχει μέσο πάχος 7 χιλιόμετρα και ο υπηρωτικός από 30 έως 80 χιλιόμετρα. Οι αριθμοί αυτοί φυσικά είναι αμεληταίοι αν τους συγκρίνουμε με την ακτίνα της Γης, η οποία είναι ίση με 6.400 χιλιόμετρα. Ο μανδύας βρίσκεται σε ημίρευστη κατάσταση, ενώ ο εξωτερικός πυρήνας είναι σε ρευστή και ο εσωτερικός σε στερεή. Ο μανδύας μαζί με τον φλοιό απαρτίζουν τη λιθόσφαιρα. Οι ισχυρισμοί για τη δομή της Γης δεν είναι αυθαίρετοι. Πολλές επιστήμες έχουν συνεισφέρει στη μελέτη της, αλλά καμία δεν τα έχει καταφέρει καλύτερα όσο αυτή της σεισμολογίας. Όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, ο σεισμός είναι ένα μηχανικό κύμα. Τα κύματα χωρίζονται σε κύματα χώρου και επιφανειακά. Ένα σεισμικό κύμα ανεβαίνει στην επιφάνεια ως επιφανειακό και εισέρχεται στο εσωτερικό της Γης ως χωρικό. Βασικό στοιχείο των μηχανικών κυμάτων είναι ότι χρειάζονται ένα μέσο για να ταξιδέψουν. Τα χωρικά κύματα χωρίζονται σε εγκάρσια ή κύματα που κινούνται πάνω-κάτω και σε διαμήκη, δηλαδή αυτά που κινούνται δεξιά και αριστερά. Ένα από τα χαρακτηριστικά των κυμάτων είναι η ταχύτητα διάδοσής τους. Όσο πιο πυκνό είναι το μέσο από το οποίο περνάνε, τόσο πιο γρήγορα αυτά ταξιδεύουν. Επίσης, τα εγκάρσια κύματα δεν διαδίδονται στα υγρά στοιχεία. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν τους επιστήμονες στο συμπέρασμα πως το εσωτερικό της Γης έχει διακριτά στρώματα. Η μορφή των υπήρων δεν ήταν πάντοτε όπως την ξέρουμε σήμερα. Έως πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, οι Ήπειροι ήταν ενωμένοι σε μια υπερήπειρο με το όνομα Παγγέ. Τι συνέβη όμως ακριβώς και απομακρύνθηκαν? Μέχρι το 1960, οι Ήπειροι και οι ωκεανοί θεωρούνταν σταθερά σημεία στην επιφάνεια της Γης. Η μόνη κίνηση που ήταν αποδεκτή ήταν η ανωδική και η καθοδική, δηλαδή οι υπηρογενετικές κινήσεις. Ήδη όμως από την περίοδο επικράτησής του, το μοντέλο αυτό αφισβητήθηκε σοβαρά, καθώς οι Βέγγενερ και Χες το 1915 και 1962 αντίστοιχα υποστήριξαν με τις θεωρίες τους πως οι Ήπειροι και οι πυθμένες των ωκεανών δεν είναι στατικά τμήματα της Γης, αλλά κινούνται οριζόντια προς διάφορες κατευθύνσεις. Η θεωρία του Χες άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς νέα δεδομένα από την τοπογράφηση των ωκεανών, όπως οι μεσοκεάνιες ράχες και οι βαθιές τάφροι γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό,
οδήγησαν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν ασυνέχειες στο στερεό φλοιό. Οι μεσοκεάνιες δράχες είναι ασυνέχειες από τις οποίες μάγμα αναδύεται για να δημιουργήσει υποθαλάσσια βουνά, ενώ η τάφρη είναι η βύθιση των περιφερειακών τμήματων του ωκεάνιου φλοιού. Το νέο αυτό κινηματικό μοντέλο είναι γνωστό ως η θεωρία των τεκτονικών ή λιθοσφαιρικών πλακών. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης που παρουσιάζει πολυδιάσπαστη λιθόσφαιρα, καθώς ο Άρης και η Αφροδίτη, για παράδειγμα, έχουν ενιαία και αδιάσπαστη λιθόσφαιρα. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι οι πλάκες να σερφάρουν πάνω στο ρευστό μανδύα, κυρίως λόγω του κύκλου ψήξης θέρμανσης του μάγματος αλλά και της βαρύτητας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φανταστούμε τις λιθοσφαιρικές πλάκες ως πολλά καράβια μαζεμένα σε έναν πολύ περιορισμένο χώρο, τα οποία μπορούν να κινούνται μερικά εκατοστά κάθε χρόνο. Τέλος, για την ολοκληρωμένη μελέτη πρέπει να δούμε και τα μετεωρολογικά στοιχεία του πλανήτη μας. Για τον σχεδιασμό ψηλών κατασκευών χρειάζεται να έχουμε εκτενή δεδομένα για την ένταση του ανέμου σε κάθε περιοχή. Επίσης, για την σωστή διαστασιολόγηση των στοιχείων ύδρευσης πρέπει να έχουμε διαχρονικές καταγραφές της ποσότητας του νερού που πέφτει σε μια περιοχή για την αποφυγή των πλημμύρων. Τελικά είναι διασκεδαστικό να ανακαλύπτει κανείς τις αρχές λειτουργίας του κόσμου στον οποίο ζούμε. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.